Μπαίνει ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα σήμερα προς συζήτηση που έχει να κάνει με την παιδεία, που όπως ξέρουμε η παιδεία αποτελεί το μοχλό ανάπτυξης όλης της κοινωνίας. Για να πάει μια κοινωνία μπροστά θα πρέπει να έχει παιδεία σωστή, ολοκληρωμένη, δωρεάν δημόσια. Γιατί δεν φτάνει μόνο να έχουμε ένα σχολείο υποβαθμισμένο, χρειάζεται ένα σχολείο που θα έχει όλες τις σύγχρονες από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής, όλες τις υποδομές, τις βιβλιοθήκες του, το εκπαιδευτικό προσωπικό μετεκπαιδευμένο και καλά πληρωμένο, για να μπορούν τα παιδιά του ελληνικού λαού να απολαμβάνουν όλα τα αγαθά της γνώσης, της σημερινής και της αυριανής, για να γίνουν αύριο κρίσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Θα συμφωνήσω με όλα τα επιχειρήματα που είπαν και οι προλαγίστες, ότι κανένας παιδαγωγικός λόγος δεν συντρέχει στο κλείσιμο των μονοθεσίων διθεσίων δημοτικών σχολείων και κατ' επέκταση του γυμνασίου Κοπανακίου. Εξάλλου, αν αναρωτούμε εμείς οι παλαιότεροι σε τι σχολεία διδαχτήκαμε τα πρώτα γράμματα, νομίζω ότι δεν υστερούσαν σε τίποτα. Τα σχολεία τα δικά μας που ήταν μονοθέσια διθέσια έβγαλαν και δάσκαλους και καθηγητές και γιατρούς. Επομένως, το ζήτημα που μπαίνει είναι γιατί το Υπουργείο Διαβιομάθησης και Θρησκευμάτων, όπως αποκαλείται σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, δηλαδή και η κυβέρνηση, αποφάσισαν να συγχωνεύσουν και να καταργήσουν σχολεία. Εδώ πρέπει να ανατρέξουμε σε παλιές αποφάσεις. Ξεκινάμε από τη συνθήκη του Μάτρη, από τη συνθήκη της Μπολόνια κλπ. Που από τότε είχαν δει κατευθυντήριες γραμμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πολυδύναμα σχολεία, όπου σε πρώτη φάση βέβαια θα ανατεθούν στους Δήμους και με το Καλλικράτη και με το Μνημόνιο οι δαπάνες που έχουν να κάνουν με συντήρηση και άλλα λειτουργικά έξτρα. Αργότερα όμως θα επεμβαίνουν και στο πρόγραμμα, θα επεμβαίνουν και στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών και βέβαια από τη στιγμή που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν και οι Δήμοι με τα μελλοντικά έσοδα που έχουν σήμερα και εμείς και ο κ. Δήμαρχος στην αρχή, θα αναγκάζονται οι γονείς να βάζουν το χέρι στην τσέπη και αν δεν μπορούν και οι γονείς, θα καλούμε τους χορηγούς να μπουν στα σχολεία για να επιτελούν το έργο που έχει υποχρέωση να χρηματοδοτεί το κράτος μια παιδεία, όπως είπαμε, δημόσια δωρεάν για όλους. Κοντά μας, παιδιά, με τη σημερινή σας παρουσία ομορφαίνεται στη διαδικασία και μας χαροποιεί το γεγονός ότι συμμετέχετε κι εσείς διεκδικητικά σε κάτι απάνθρωπο που πάει να γίνει. Και προημίου σας λέω ότι σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο θα αντισταθεί σε αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες, αν είναι πολιτικές, είναι ανερμάτιστες. Αν είναι υπηρεσιακές, είναι ανεπαρκείς και κοινωνικά εγκληματικές. Αν έχει μείνει κάτι στη ρημαγμένη ύπαιθρο, είναι οι χαρούμενες φωνές στα ελάχιστα σχολεία, δημοτικά ή γυμνάσια που υπάρχουν στην ύπαιθρο. Ποιος είναι αυτός ο υπηρεσιακός ή πολιτικός παράγοντας που θέλει να στερήσει από την κοινότητα, την τέως κοινότητα Πύργου Τριφυλίας, 45 χαρούμενες φωνές από το Δημοτικό Σχολείο και με ποια κριτήρια? Το ίδιο ισχύει και για το Κοπανάκι, για τα παιδιά του Γυμνασίου, το ίδιο ισχύει για οπουδήποτε αλλού λειτουργεί δημοτικό, έστω και με λίγα παιδιά. Κύριε Δημάρχε, φάνηκε από τις τοποθετήσεις ότι δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα στην αίθουσα αυτή, δημοτικός σύμβουλος, από οποιαδήποτε παράταξη και αν προέρχεται, που να μην συνηγορεί και να μην υπερθυματίζει υπέρ της εισήγησης. Πρέπει όλοι μας να κλιμακώσουμε τον αγώνα και να καθορίσουμε τις παραπέρα ενέργειές μας, ώστε να είναι αποδοτικές. Να μην έχει να κάνει με κάποιο τηλεγράφημα διαμαρτυρία σε κάποιο κουβιοκέφαλο υπηρεσιακό παράγοντα, αλλά να είναι μια διαρκής κινητοποίηση, ένας αγώνας για να μην στερήσουμε το χαμόγελο από αυτά τα παιδιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.